σοκ. Έπαθε σοκ, λέει, σου λέω, πλάκα μου κάνω τώρα, με τρολάρες, λέει. Τι να πει, άνθρωπος. Όπως η σταυρούλα, όποτε συμφέρει κινείται αγωνιστικά, όποτε η συμφέρει κινείται με το συνέστημα, όταν είναι να ψηφίζει κάτι το οποίο τη συμφέρει, θα πει άβαζω το συνέστημα και δεν μπορώ να ψηφίζω π.χ. Πασάλο, π.χ. Σπύρο Μαρτίκα. Παρακατάλαβες, θα σου πω. Εδώ βάζεις το συνέστημα. Σε άλλες επιλογές όμως, ψήφισες οτιδήποτε. Ψήφισες τον Πρίαμον Κουφιέ, ψήφισες την Μαριέλα, ψήφισες τον Κατσούλη. Είχε δίκιο ο Κωνσταντίνος, μας έλεγε το μεσημέρι ότι ο Μάριος είναι ο συμφερονταλόγος και θα κοιτάξει να πάρει να μαζί για να έχουν τις ψήφους. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να ψηφίσει, αλλά δεν με πείραξε που με ψήφισε. Πραγματικά δεν με πείραξε αυτό, με πείραξε το ότι... Ξαφνικά, ενώ ήταν όλα τέλεια... Από το πουθενά μου λες πράγματα τα οποία... Δεν στέκω. Δηλαδή πήρα εγώ το Σάκη για να πάρω το κοινό του και μετά τον ψήφισα και όλο για να φύγει. Δηλαδή, πόσο κουλό είναι αυτό.